δεύτερο, τη τρίτη, τη τέταρτο. Το πρώτο που θα ήθελα να πω, ένα μεγάλο ευχαριστώ για το υπέροχο πανηγύρι που έγινε στον Άγιο Χαράλαμο. Και το χάρηκα και νομίζω ότι το χάρηκε και ο Άγιος και το χάρηκε πάρα πολύ, όπως μας είπε και ο Δεσπότης με τους διακόνους του που είπε. Αξίζουν τα πανηγύρια, αξίζουν οι γιορτές των Αγίων και λένε στο Άγιον Όρος ότι τις ακολουθίες, λέει, που κάνουμε στους Αγίους τις γιορτές τους, αυτοί μιλάνε για τις αγρυπνίες τους και όταν λένε πανηγύρι στο Άγιον Όρος εννοούν να αρχίσει στις 8 το απόγευμα και να τελειώσει στις 2.30 με 3 την άλλη μέρα το μεσημέρι. Το χαίρονται, το απολαμβάνουν και δεν κουράζονται γιατί το κάνουν με την ψυχή τους. Το δεύτερο που ήθελα να σας πω ότι έχουμε την ύψιστη τιμή, την ύψιστη χαρά, την άπειρη ευλογία να έχουμε πλέον μαζί μας και να την έχουμε σε κάθε λειτουργία, την Παναγία, την Κυκώτισσα. Είναι η εικόνα από το μέγιστο μοναστήρι της Κύπρου, το μοναστήρι του Κύκου που είναι στο τέρμα πάνω ψηλά, εκεί που αγναντεύει και ευλογεί αιώνες τώρα η Παναγία ολόκληρο το νησί της Κύπρου. Μου την έδωσε ο γέροντας της Μονής όταν είχα πάει πριν λίγο καιρό και μου λέει να την εμφανίσεις στο πανηγύρι σου και να την κρατήσεις. Το επιβεβαίωσα χτες γιατί μου είχε αφήσει μια παράγραφο ή μια υποσημείωση ότι μπορεί να την χρειαστεί να φύγει για τη Ρωσία. Μου λέει, ας την αρε Πάτρε, κράτα την για πάντα εσύ, να την έχεις χάρη και ευλογία στον κόσμο σου. Είναι γνήσιο αντίγραφο, ζωγραφισμένο, όχι φωτογραφία, με όλα τα σημαίνια στέφανα που βάζουμε στην Παναγία και στον Χριστό, να την έχουμε πάντα εδώ μαζί μας. Και σας έχω και μία ακόμα έκπληξη, πολύ μεγάλη, εξίσου ίδια μεγάλη κάποια στιγμή. Να δούμε πότε θα θέλει η Παναγία να μας έρθει και αυτή η άλλη έκπληξη της Παναγίας. Για να έχουμε μία εικόνα στον έναν ναό και μία εικόνα στον άλλο. Και έχουμε εδώ και πάρα πολλά από τα Άγια Λείψανα των Αγίων, που μου τα χαρίζουν τώρα που πηγαίνω από εδώ και από εκεί για ομιλίες και εγώ δεν τα κρατάω για τον εαυτό μου, τίποτα από όλα αυτά δεν θέλω να είναι δικό μου, αλλά της ενορίας την οποία ο Θεός με έβαλε να υπηρετώ και να διακονώ. Το τρίτο τώρα που θέλω λίγο την άδειά σας και την άδειά σας και την άδειά σας είναι να ξαναπάω στο μεγάλο νησί για ομιλία και ομιλίες. Θα φύγω τη Δευτέρα και θα γυρίσω την Παρασκευή. Χαίρομαι την αγάπη των Κυπρίων που είναι ατελείωτη, τον εκκλησιασμό των Κυπρίων που είναι ατελείωτος σε κάθε λειτουργία όπου και αν πας. Στην Κύπρο νιώθεις ότι έχουν κάθε φορά πανηγύρι. Όχι μόνο εκεί που πάω, όπου και αν μιλήσεις στην Κύπρο, είναι ασφυκτικά γεμάτες οι εκκλησίες και ασφυκτικά γεμάτες οι αίθουσες που μιλάμε. 2.000, 2.500, τι είναι τούτο εδώ. Έχουν κρατήσει την πίστη και την παράδοση από τον Απόστολο Παύλο και από τον Άγιο Ανδρέα και από τον Απόστολο Βαρνάβα, τον Λάζαρο, τον Άγιο Λάζαρο, πηγαίνω κάθε φορά και προσκυνάω. Τώρα, να σας πω ότι σήμερα νιώθω ότι γιορτάζω από δύο πλευρές. Δύο γιορτές έχω εγώ σήμερα μέσα μου και γύρω μου. Μία γιορτή γιατί είναι του Ασώτου, οπότε λέω αυτή τη μέρα θα είναι η καλύτερη γιορτή μου.
Και μία δεύτερη γιορτή που συμπίπτει σήμερα με τον Άγιο Χρήστο τον Κυπουρό. Ο Άγιος Χρήστος ο Κυπουρός ήταν ένας Άγιος της εποχής της Τουρκοκρατίας. Βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη, είχε καλλιεργούσει εκπαιδευτικά κήπους και αυτά τα πουλούσε στις λαϊκές αγορές. Κάποια στιγμή τον κατηγόρησαν οι Τούρκοι γιατί τον φθόνησαν, γιατί είχε λέει καλά κυπευτικά και τα είχε και φτηνά. Και σε κάθε τύλιγμα που έκανε, σε κάθε σακούλα, έγραφε κομμάτια από την Αγία Γραφή από το Ευαγγέλιο. Τον φθόνησαν οι Τούρκοι και τον πήγαν στον Αγά και λένε είχε υποσχεθεί ότι θα γίνει μουσουλμάνος. Αυτή ήταν η ωραία τους κατηγορία. Και τον βασάνισαν τόσο πολύ που τέλειωσε μέσα στη φυλακή τη ζωή του. Να σας πω μια κάτι τώρα όμως για την εικόνα του που έχουμε έξω. Συγκινούμε κάθε φορά που την προσκυνάω, γιατί όταν έψαχνα κι εγώ να βρω για τον Άγιο Χρήστο τον Κυπουρό στοιχεία, δεν έβρισκα εικόνα. Έψαχνα στο ίντερνετ, έψαχνα από εκεί, πουθενά εικόνα. Λέω, να δώσω κάπως έναν αγιογράφο να αγιογραφήσει. Ρωτάω ένα-δυο, μου λέει, ρε πάτερ, κάπου να έχουμε ένα δείγμα, λίγο να δούμε πώς ήταν. Εκεί λοιπόν που έψαχνα, έρχεται ένα παλικάρι από το Λονδίνο, γιος του πνευματικού μου που είχα στα νιάτα μου στη Θεσσαλονίκη, στα νιάνικά μου χρόνια. Και τι μου λέει, έχω ένα φάκελο, μου το δίνει, είχε 20 φωτογραφίες μέσα, όμορφες, ωραίες, τον Άγιο Χρήστο τον Κυπουρό. Λέω, πού τη βρήκε? Α, μου λέει, την έχουν ζωγραφίσει στο μοναστήρι του Έσεξ. Είναι ο Άγιος Σοφρόνιος που έκανε το μοναστήρι στο Έσεξ, εκεί που είναι τα φώτα, ο γέροντάς του Άγιος Σιλουάνος και δίπλα ο Άγιος Σοφρόνιος, που έχει αυτό το μοναστήρι έχει μπροστά του, σαν να το προσφέρει στο Θεό. Και έκρινα, λέει, καλό να την κάνω μια καλή φωτογραφία και να την τυπώσω σε 20 κομμάτια να σου τη δώσω. Τι παίρνω λοιπόν, χαίρομαι που έχω φωτογραφία του Αγίου Χρήστου. Απ' τη χαζομάρα μου όμως που έχω, άρχισα να τη μοιράζω. Έρχονταν κάποιος γνωστός φίλος, πάρε. Και κάποια στιγμή διαπιστώνω ότι έδωσε την τελευταία φωτογραφία. Πω, πω, πάλι ο Άγιος, λέω, μου φύγε. Έψαξα να βρω σε ποιον είχα δώσει, ντράπηκα να πω, φέρτε μου να την αντιγράψω. Λέω, ας την αναδείξει ο Άγιος. Κάποια στιγμή λοιπόν έχω αγρυπνία του Αγίου Χρήστου του Κυπουρού αλλά χωρίς εικόνα. Και έρχεται μια κυρία αγιογράφος και μου λέει ζωγράφισα τον Άγιο Χρήστο τον Κυπουρό διότι μου είχες δώσει φωτογραφία και είπα να σου φέρω εσένα κανονική εικόνα. Την φέρνω, την αγκαλιάζω, τη φυλάω, κλαίω μαζί της, λέω ήρθε ο Άγιος. Τον κρεμάω και απέναντι, τον βλέπω στην Αγία Τράπεζα δίπλα σε κάθε λειτουργία. Και ακούστε τώρα συνέχεια. Αυτά ήταν εισαγωγή. Εισαγωγή. Έρχεται μετά από λίγες μέρες μια κυρία, μου λέει, πάτερ, θέλω να εξομολογηθώ, αλλά πριν όμως θέλω μια επιβεβαίωση. Λέω, τι? Θα μου πεις ποιες εικόνες κρεμαστές έχεις στο ναό σου. Τις έδειξα έξω αυτές που είναι στα προσκυνητάρια, γιατί όλες οι άλλες τώρα πλέον είναι αγιογραφίες. Όχι, λέει, δεν είναι αυτές. Έχεις άλλη? Δεν θυμήθηκα ότι είχα αυτήν μέσα. Λέω, δεν έχω. Τότε πρέπει να φύγω, να ψάξω άλλον Παπα Χρήστο. Λέω, τι έχασα τώρα, αλήθεια, χάνω κάτι που ψάχνει άλλο Παπαχρήστο.
Α, πριν φεύγοντας, λέω, έχω μία ακόμα. Και τις βγάζω αυτή και αρχίζει να κλαίει, να κλαίει, να κλαίει. Λέω, πριν πες μου τώρα και εμένα, γιατί έχω απορία για τον Άγιό μου. Λέει, έχω, λέει, μια εβδομάδα τώρα που παλεύω ένα πολύ σπουδαίο θέμα με τον πατέρα μου. Και το βράδυ, λέει, προχθές, μου εμφανίστηκε ένας νεαρός Άγιος και μου είπε ο Άγιος Χρήστος, Κυπουρός, και μου είπε να πας να βρεις έναν συνονόματό μου παπά, να πεις τα κρίματά σου και να προσκυνήσεις την εικόνα μου που την έχει κρεμασμένη. Τώρα, λέει, ησύχασα, θα σου πω τα κρίματά μου. Λέω, κοίτα να δεις οι Άγιοι, πώς περπατάνε στις ψυχές των ανθρώπων, πώς τους αγκαλιάζουν, πώς τους προστατεύουν, πώς. Έμεινα. Αυτή είναι η Άγιοι μας. Αυτές, ρωτάω μετά την κυρία που έφτιαξε την εικόνα, εγώ έμεινα, έγινα περίεργος μετά. Λέω, τι έγινε τώρα. Μου λέει, έκανα 40ήμερη νηστεία και μετά ξεκίνησα να φτιάχνω την εικόνα και τις 3 τις μέρες που την έφτιαχνα δεν έφαγα τίποτα παρά μόνο έλεγα την ευχή, την ευχή, την ευχή και ζωγράφισα. Να πως αγιάζουν οι εικόνες. Οι εικόνες με 2 τρόπους αγιάζουν. Με 2. Εγώ τουλάχιστον λέω. Ή αυτός που τις έφτιαξε να έχει αγιοσύνη, έτσι έλεγε και ένας μαθητής του Γεροπαΐσιου, ο Παπαχρήσαντος του Αγιονός, ο αγιογράφος, μου είπε, λέει, ο Γεροπαΐσιος, να κάνω πρώτα 40 μέρες νηστεία και μετά να ζωγραφίζω την κάθε εικόνα. Ένας τρόπος είναι αυτός που την έφτιαξε, πόσο προσευχήθηκε και πόση νηστεία έκανε. Και ο δεύτερος, ο πιο εύκολος τρόπος. Η κάθε εικόνα, η μια Παναγιά ή ένας Άγιος, πόσα δάκρυα έπεσαν πάνω της. Πόσες προσευχές έγινε. Πόσα άκουσε από τους ανθρώπους, γεμίζει χάρη και γεμίζει ευλογία. Να μην πω άλλα γι' αυτό, να σας πω και 2 λόγια για το Ευαγγέλιο σήμερα που εμένα μου αρέσει πολύ. 2 κομμάτια χωρίζεται το Ευαγγέλιο. Για να τα ακούσουμε. Το πρώτο κομμάτι είναι ο άσωτος ο γιος. Τι σπουδαία παραβολή, βρε παιδιά μου. Τι σπουδαία παραβολή. Η οποία, γιατί μας την είπε ο Χριστός, τι ήθελε να δείξει. Ότι υπάρχουν οι άσωτοι. Όχι. Αυτό είναι σίγουρο. Όλοι είμαστε. Ή μάλλον σχεδόν όλοι, γιατί οι υπόλοιποι είναι, είμαστε στον άλλον το γιο. Άσωτοι, ναι. Αλλά εδώ μας την δείχνει γιατί την παραβολή. Για να μας δείξει την αγάπη του. Με πόση λαχτάρα, με τι αγκαλιά, με πόσα φιλιά, με πόση χαρά περίμενε το γιο του να έρθει. Ποιος είναι ο πατέρας, ο Θεός. Ποιος είναι ο άσωτος, ο καθένας μας. Τι κάνει ο Θεός πατέρας, περιμένει. Πότε θα ξαναμπούμε στην αγκαλιά. Με ρωτάει προχθές κάποιος. Παπά μου, βρίζω το Χριστό και την Παναγία. Αυθόρμητα, χωρίς να το σκεφτώ τι του είπε. Και την ώρα που τον βρίζεις, ο Χριστός και η Παναγία σε αγαπάνε. Τι λες, παπά, σ' αγαπάνε. Κάθε στιγμή ο Χριστός και η Παναγία μας αγαπάει. Κάθε στιγμή, όχι κάποιους, όλους
και θέλει πάντα σ' ανθρώπους κοντά του, ο Χριστός, η Παναγία, ο Θεούλης, οι Άγγελοι, οι Άγιοι. Με λαχτάρα μας περιμένει. Λύσαντες, λέει, των μόσων των συντευτών και φαγόντες και φραγόντες. Και τι έγινε μετά, και το μετά έχει αξία, που συνήθως δεν το λέμε. Έρχεται ο μεγάλος ο Υιός και τους βρίσκει στο γλέντι, το μεγάλο, μεγάλο γλέντι κάνανε. Και ρωτάει τι έγινε. Ποιος είναι ο μεγάλος ο Υιός? Ο καλός, αυτός που έμεινε στην Εκκλησία, αυτός που έμεινε κοντά στον Πατέρα, αυτός που ήταν παιδί του Θεού. Για να δούμε όμως τι κάνει αυτός. Μένει από όξο. Γιατί ζηλεύει που σώθηκε ο άσωτος? Γιατί δεν ήθελε να σωθεί κανένας άλλος παρά μόνο εγώ, λέει. Εγώ είμαι ο καλός χριστιανός. Και επειδή στις μέρες μας μάλλον πολύ, πολύ και με ύψιλον και με όμικρον γιώτα κυκλοφορεί αυτό, να νομίζουμε όλοι ότι είμαστε οι καλοί εμείς και οι άλλοι, αμαρτωλοί, σαν το Φαρισαίο στην παραβολή με τον τελών. Αυτούς όμως τους έχει απόξω. Τι ωραία, δεν καταλήγει τι έκανε, δεν το λέει ο Χριστός. Μπήκε, έμεινε απόξω. Και τελικά μέσα μπήκε ο άσωτος και απόξω ο καλός. Πολλοί, λέει, από εμάς, πολλοί από εσάς δεν θα μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Κλέπτες και πόρνες και αμαρτωλοί προάγουσιν εμάς θα μπουν πριν από εσάς μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί θα δώσουν την ψυχή τους, θα προλάβουν να πούνε ένα κυριελέησον, θα προλάβουν να ζητήσουμε συγχώρεση και θα μπουν πριν από εμάς. Έχουμε να δούμε εκεί πάνω με σκουλαρίκια, με τατουάζ, τι αυτά όλα τα παιδιά που τα βλέπετε γύρω μου και λέτε τι θέλει ο παπάς με τους αλήτες. Κάποτε πήγα να με δικάσουνε. Τι ωραίες εποχές, γιατί λέει έκανα παρέα με τους αλήτες. Σας διαβεβαιώ ότι την καλύτερη εξομολόγηση την άκουσα και την έζησα και τη ζω και την ακούω από αυτούς τους αλήτες. Καθαρά πράγματα, ωραία πράγματα, όμορφες ψυχές, υπέροχες ψυχές, υπέροχες ψυχές. Και ας είναι αλήτες. Γιατί μόλις λίγο γευτούμε Χριστό, παραδίνονται. Πόσοι δήμοι των Αγίων και των Μαρτύρων πέσανε μέσα στις φωτιές και εγώ είμαι χριστιανό και σώθηκα, παρόλο το ότι δεν πρόλαβαν καν να βαπτιστούν, καν να κάνουν κάτι για τον Χριστό, και όμως πήδηξαν μέσα στο μαρτύριο και παραδόθηκαν και γίναν μάρτυρες και Άγιοι της Εκκλησίας μας. Και λέει ο Άγιος Αμφιλόχιος και τελειώνει, ο καινούριος Άγιος ο Τυπάρων, λέει ο Άγιος Αμφιλόχιος, και αυτό το πήρε από τον Άγιο Άντο Ψώστοχο και εκείνος το λέει. Βλέπεις, λέει, αμαρτίες σήμερα, αλλά δεν βλέπεις το βράδυ πόσα δάκρυα χύνονται. Δεν το βλέπεις. Δεν το ξέρεις. Δεν. Γι' αυτό η κατάκριση και η κρίση είναι μεγάλη αμαρτία. Γιατί δεν ξέρουμε. Πώς να ξέρουμε πότε μπήκε ή δεν μπήκε ο Χριστός
διότι το Άγιο Πνεύμα λέει όπου θέλει πνί, όπου θέλει πάει και αρπάζει ανθρώπους. Μου έλεγε ο πατήρ Ιγνάτιος στην Αθήνα, το συζητούσαμε και λέει το καλό κομμάτι της Εκκλησίας είναι, δεν είναι, είναι ο αρχιερατικός του Αρχιεπισκόπου, μαθητής όμως του Αγίου Πορφυρίου. Μου λέει το καλό κομμάτι της Εκκλησίας είναι η απόψη από την Εκκλησία. Πιστεύεις, ε? Άρα εμείς είμαστε τα πάσα. Οι απόξονοι, αυτοί που περνάνε και με ντροπή σηκώνουν λίγο το χεράκι τους και κάνουν το σταυρό. Και μπορεί αυτοί να έχουν φτάσει εκεί πάνω. Και εμείς αντί να πάμε προς τα πάνω, πάμε προς τα κάτω. Καλή συνέχεια στο Τριώδιο. Τώρα έχω ένα μικρό προβληματάκι, κυρία Παρθένα. Να με συγχωρέσεις. Συγχωρεμένος. Με έχεις δράμα, δράμα. Γι' αυτό σε αγαπάω. Λοιπόν, τότε τα κόλληνα θα τα διαβάσουμε το Σάββατο, γιατί την Παρασκευή θα γυρίσω αργά. Δεν υπήρχε εισιτήριο για να το πιο νωρίς. Τώρα, πότε θα με κυνηγήσετε κι εσείς και ο Δεσπότης που φεύγω συνέχεια. Θα διαβάσουμε 4 ώρες εδώ και 5 πέρα. 2.